Εντάξει, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Άκη για την νίκη της, θα έλεγα τη δίκαια νίκη της. Θεωρώ ότι σήμερα ό,τι δώσαμε πήραμε, ασχετά αν είχαμε αρκετή ενέργεια και πάθος στο παιχνίδι μας, δείξαμε ότι θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όμως για να κερδίσεις τέτοια είδους παιχνίδια όπως την Άκη εκτός έδρας, δεν χρειάζεται μόνο η θέληση και το πάθος, αλλά να είσαι συγκεντρωμένος σε θέματα τακτικής, είτε αυτό είναι επιθετικό είτε αμυντικό κομμάτι. Βασικά κάναμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάναμε στο Στρόβολο με τον Κεραυνό και ουσιαστικά αναπόφευκτα χάσαμε το παιχνίδι. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε από το σημερινό παιχνίδι είναι η προσπάθεια που κάναμε ώστε να επιστρέψουμε πίσω στο σκορ. Το καταφέραμε μέχρι το να πάει μέχρι τους 6 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετό. Θεωρώ ότι με το ρόστερ που έχουμε ότι ήταν μας αποδυνάμωσε πολύ περισσότερο, ειδικά στους ψηλούς για ο τραυματισμός του Μπράιαν. Όμως εντάξει, δεν στεκόμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Ήταν λογικό μετά από 6-7 συνεχόμενες νίκες να χάσουμε και ένα παιχνίδι. Το μόνο κακό είναι ότι χάσαμε λάθος παιχνίδι, αλλά τώρα ξεκινά το πρωτάθλημα για όλους μας. Το σημαντικό είναι ότι δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε την ΑΕΚ μέχρι το τέλος, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε υπό καλύτερες συνθήκες. Για ακόμα μια φορά, συγχαρητήρια στην Άκη για την νίκη της, συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους τους καλοδοσφαιριστές που σε καμία περίπτωση δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ότι μπορεί να επιστρέψουν πίσω στο σκορ. Εντάξει, παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. We gave everything, but okay. Congratulations to them. Hopefully we win the next game and continue forward. Thank you. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια για την νίκη. Νομίζω ότι το μάτς κρίθηκε από τη δυνατή άμυνα. Κρατήσαμε το ΑΠΟΕΛ στους 69 πόντους και νομίζω ότι εκεί ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν. Ήμασταν πολύ επιθετικοί στην άμυνα, ήταν ένα κομμάτι που το χρειαζόμασταν σήμερα. Ξέραμε εξίσου ότι ήταν το ΑΠΟΕΛ επιθετικό, ειδικά στην άμυνα. Περιορίσαμε κάποια plays τους που έχουν στην επίθεση, κάποια ατού τους, και μπορέσαμε και ελέγχοντας την άμυνα να βγάλουμε και εύκολους ευνηδιασμούς. Παράδειγμα, στο ημίχρονο είχαμε πετύχει 13-14 πόντους στον ευνηδιασμό στο fast break. Η εικόνα του αγώνα ήταν αυτή, ελέγξαμε τον ρυθμό αμυντικά. Παίξαμε αρκετά έξυπνα στην επίθεση. Ευτυχήσαμε και στο τέλος είχαμε ένα καλό σερί, οπότε κρατήσαμε το παιχνίδι σε ελεγχόμενη διαφορά. Συγχαρητήρια και πάλι στους παίχτες μου και συγχαρητήρια και στο ΑΠΟΕΛ, στον κόουτς και στους παίχτες του ΑΠΟΕΛ για το πολύ καλό ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι που δώσαμε σήμερα. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι για το τέλος του δεύτερου γύρου. Πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολο εξίσου. Όπως βλέπουμε, όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Πρέπει να αποκτήσουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, και επιθετικά και αμυντικά, αλλά κυρίως αμυντικά, διάρκεια ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε και κακές βραδιές επιθετικά. Συγκεντρωνόμαστε, έχουμε δύο μέρες ενάντια στην ΕΦΑ το τελευταίο μάτς, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό μάτς την Τετάρτη. Αλλά παίρνουμε κάθε παιχνίδι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, παίρνουμε κάθε παιχνίδι και προσπαθούμε με 2-3 πράγματα που θα δουλέψουμε επιθετικά και αμυντικά να ανταπεξέλθουμε στον κάθε αγώνα. Καλησπέρα και από μένα. Τα συγχαρητήρια μου και εμένα από τη σειρά μου στους συμπαίκτες μου που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Επίσης να δω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, γιατί όντως ήταν πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι και πολύ καλό. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά, όπως είχαμε ζητήσει από την αρχή. Από εκεί πέρα το όλο θέμα για μας ήταν σήμερα αμυντικό. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα νεκρά διαστήματα που είχαμε στο παιχνίδι μας γενικά. Γιατί στην επίθεση, καλώς ή κακώς, έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε ρυθμό. Από εκεί και πέρα, η άμυνα μας σήμερα, ως επιτοπλίστων, αν εξαιρέσουμε 3-4 λεπτά συνολικά σε όλο το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλή και με βάση πλάνου. Γι' αυτό και το παιχνίδι είχε ξεφύγει λίγο στην αρχή. Περιμέναμε την αντίδραση του ΑΠΟΕΛ που ήρθε και φυσικά. Απλά δείξαμε χαρακτήρα στο τέλος και κρατήσαμε τη διαφορά και την αυξήσαμε κιόλας. Τα συγχαρητήρια μου και πάλι και στους συμπαίκτες μου και στο ΑΠΟΕΛ, και εύχομαι καλή συνέχεια.